Αυτό την αυτάρκεια που αισθανόσουν ότι έπρεπε να έχεις, την έχεις μεταδώσει και στα παιδιά σου και τα παιδιά σου, ας πούμε, από νωρίς. Στέφανος που τον έχεις γνωρίσει, ναι, ο Στέφανος από πάρα πολύ μικρός, σπουδάζοντας, άρχισε να δουλεύει. Ο μικρός ακόμα, ο Αλέξης, είναι στη λογική, όπως και επειδή συζητήσαμε πριν με τα παιδιά και η Μαρία Λουίζα το ίδιο. Ο Αλέξης είναι στη λογική του τελείως στο πανεπιστήμιο, ακόμα είναι, αισθάνεται τη βαριά σκιά του πατέρα, μια ομπρέλα η οποία τον καλύπτει προς το παρόν. Αν και συνέχεια μου λέει, θέλω να δουλέψω, θέλω να δουλέψω. Έχετε αγκαλιές με τα παιδιά? Κυρίως αγκαλιές. Κυρίως αγκαλιές. Κυρίως. Είναι πολύ σημαντικό. Η τρυφερότητα, νομίζω, είναι το κύριο στατικό καταλύτης των σχέσεων που έχουμε μέσα στην οικογένεια. Αγκαλιές, τρυφερότητες, πολύ σ' αγαπάω. Πολύ ακούγεται αυτό μέσα στο σπίτι. Αυτό υπήρχε και σε σένα σαν παιδί από τον μπαμπά σου? Καθόλου. Καθόλου. Ήταν κάτι άλλες γενιές αυτές. Καθόλου. Άρα ήταν δική σου απόφαση να αρχίσεις να το λες. Έτσι είμαι εγώ, έτσι σαν άνθρωπος. Ναι. Είμαι πολύ δοτικός της αγκαλιάς, της προσφοράς. Με ρώτησε για τον πατέρα μου. Εγώ πρώτη φορά που έζησα την αγκαλιά του πατέρα μου, την έζησα όταν με είδε με στρατιωτικά ρούχα. Στο πρώτο επισκεπτήριο που είχα πάει στην Ελλάδα. Η πρώτη σου αγκαλιά. Ναι, ναι, που ένιωσα μια αγκαλιά του πατέρα μου και πήγε λίγο πιο εκεί και έκανε κάτι τέτοια. Και λέω τη μάνα μου, τι έβαλε, μου λέει, συγκινήθηκε. Όμως. Δεν είναι τρομερό ότι αυτοί οι άνθρωποι ζήσανε μια στέρηση των συναισθημάτων τους, γιατί έτσι έπρεπε να ήταν ο ρόλος τους παλιά. Γιατί έτσι έπρεπε. Γιατί ο μπαμπάς ήταν ένας συναισθηματικός άνθρωπος. Εξαιρετικός. Ένας τεχνοκράτης, μεν, αλλά ένας άνθρωπος δοτικός επίσης, να βοηθήσει τη γειτονιά, τον κήπο της διπλανής, να ψωνίσει, να τρέξει. Μέχρι και τα 95-96 που έφυγε, αυτάρχης επίσης. Είχε πεθάνει η μάνα μου και μου έλεγε, του έλεγα, σου φέρνει μια γυναίκα το πρωί, δύο ώρες το βράδυ να σε βοηθάει. Μου λέει. Με εξοργίζει ακόμα και που μου το λες. Άνθρωπος της προσφοράς, ποτέ όμως ήταν το πρέπει της αντρικής σχέσης, Φώτη. Ναι, έτσι, οι ήταν, άντρες. Ναι, αρσενική σχέση. Ναι. Αισθανόμουν τη βαριά του σκιά στη λογική του «εγώ είμαι εδώ». Αλλά όχι το. Σου είπε ποτέ όχι, μην κάνεις αυτό, μην κάνεις το άλλο. Όταν ξεκίνησα το. Όταν σκεφτόμουν και είπα να γίνω, να πάω για ένα καλλιτεχνικό δρόμο. Εν πάση περιπτώσει, γιατί ζωγράφησα και ήμουν μεταξύ της Ecole des Beaux-Arts στο Παρίσι για ζωγραφική. Θέατρο μου έλεγε: είσαι τρελός, στην Ολυμπιακή θα έρθει. Στην Ολυμπιακή ήταν πιλότο. Και όταν πια. Άρχισα, πέρασα στο εθνικό και άρχισα να σπουδάζω κρυφά. Κρυφά, πέρασα, δεν τους το είπες. Δεν το είπα, γιατί μην τον στεναχωρίζω. Και πέρασα με υποτροφία, και αυτό ήταν το λάθος. Πέρασα με υποτροφία γιατί τα Χριστούγεννα. Ξεκίνησαν τα μαθήματα Σεπτέμβριο. Οπότε τα Χριστούγεννα παίρνουν τηλέφωνο. Το σηκώνει ο πατέρας μου, έπρεπε κινητά τότε. Εγώ έλειπα. Λέει τον κύριο Βούρο, λέει ο πατέρας μου. Εγώ είμαι. Τελειώνει η προθεσμία τη χαρτιά της υποτροφίας. Περάστε να συμπληρώσετε τα χαρτιά. Και έτσι το μάθαμε. Και με περίμενε το βράδυ, με τόσο πολύ σ' αρέσει. Λέω, δεν ξέρω αν μ' αρέσει, το θέλω.